Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες στην Παλίνη. Η Παλίνη είναι ένας δήμος των Μεσογείων, είναι η πύλη των Μεσογείων θα έλεγα. Είναι ένας δήμος που δημιουργήθηκε το 2010 με τον νόμο του Καλλικράτη και προέκυψε από τη συνένωση των πρώην δήμων Γέρακα Παλίνης και της κοινότητας Ανθούσας. Σήμερα λοιπόν, 9 χρόνια μετά, η Παλίνη, ο Δήμος Παλίνης, ο Καλλικρατικός Δήμος Παλίνης, παραμένει ανομοιογενής τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης αλλά όσο και επίπεδο υποδομών. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός για να προχωρήσουμε κάποια στιγμή σε μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των τριών πόλεων που συνθέτουν το Καλλικρατικό Δήμο Παλίνης. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν έχει δοθεί μια λύση στην κατεύθυνση μιας εναλλακτικής μορφής διαχείρισης των απορριμμάτων που θα δίνει έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Παρά το ότι υπήρξε μια προτροπή στο ξεκίνημα αυτής της δημοτικής θητείας το 2014 και από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου οι Δήμοι να προχωρήσουν και να διαμορφώσουν τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και επιτέλους ο καθένας να λάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί σε αυτό το μεγάλο θέμα που δεν είναι θέμα τοπικό αλλά είναι θέμα της Περιφέρειας Αττικής συνολικά. Το δεύτερο θέμα είναι η έλλειψη αξιοποίησης, το τρίτο θέμα μάλλον, είναι η έλλειψη αξιοποίησης των ελεύθερων χώρων. Ελεύθεροι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί αξιοποιώντας και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά και τις ενεργειακές κοινότητες και την κοινωνική οικονομία και να αποδοθούν αυτοί οι ελεύθεροι χώροι προς τους δημότες, παραμένουν αναξιοποίητοι χωρίς σχεδιασμό. Ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι είναι το θέμα της καθημερινότητας, που βεβαίως σχετίζεται και με το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στο Δήμο το δικό μας απουσιάζει εντελώς και η καινοτομία. Δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες που δίνονται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από τη σύγχρονη τεχνολογία, που θα μπορούσαν να έχουν κάποια αποτελέσματα και στην καθημερινότητα του πολίτη. Η Παλίνη, αν και είμαστε στο έτος 2019, παραμένει χωρίς αποχετευτικό δίκτυο. Για πάρα πολλά χρόνια προσπάθησαν και οι συλλογικοί φορείς, αλλά και προηγούμενες δημοτικές αρχές, να δώσουν μια λύση στην αποχέτευση. Είναι πρώτη φορά που φαίνεται ότι υπάρχει μια λύση, που προέκυψε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από την Περιφέρεια Αττικής. Το θέμα της αποχέτευσης στο Δήμο μας είχε κολλήσει από το 2014 στην έγκριση περιβαλλοντολογικών μελετών. Το 2016 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Και το 2017 η Περιφερειάρχης Αττικής ενέταξε τη χρηματοδότηση του δικτύου αποχέτευσης στο ΕΣΠΑ. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και να δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου. Εμείς ως Δημοτική Αρχή το βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις διοικητικές διαδικασίες της αποχέτευσης για να μπορέσει το έργο να αρχίσει να υλοποιείται μέσα στο 2019. Μια σημαντική πρόκληση που πρόσφατα αντιμετωπίσαμε στην τοπική μας κοινωνία είναι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς ρητορικής, η οποία, αν και σχετίζεται με μεμονωμένα περιστατικά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε οι άνθρωποι του δημοκρατικού τόξου να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η ακροδεξιά ρητορική που σχετίστηκε με το ζήτημα της Μακεδονίας και με το θέμα της δημιουργίας δομής ανήλικων προσφυγόπουλων στο Δήμο μας και που βέβαια συνδυάζεται με την έλλειψη καθαρού πολιτικού λόγου από όλες τις παραδάξεις. Πρέπει να μπει στις προτεραιότητες της αυτοδιοίκησης, δεν πρέπει να επιτρέψουμε, στρογγυλεύοντας τους πολιτικούς μας λόγους, να δηλητηριαστεί η τοπική κοινωνία από την ακροδεξιά ρητορική που θα οδηγήσει και στον εκφασισμό των τοπικών κοινωνιών. Να ρωτήσω, από οι περιοχές πώς έχει χτυπηθεί στα προηγούμενα χρόνια τα μνημονιακά και αν υπάρχουν δομές κοινωνικής στήριξης ανθρώπων που πλήττονται.
Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος συνολικά δεν εμφανίζεται στον περιφερειακό σχεδιασμό της κοινωνικής ένταξης από τους φτωχότερους Δήμους, από το 2011 είχαμε εξαιρετικά προβλήματα και εξαιρετικά φαινόμενα φτωχοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Να σας πω μόνο ότι η κοινωνική υπηρεσία της πρώην Ομαρχίας Ανατολικής Αττικής, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας είχε δώσει κάποια στιγμή, είχαμε τριπλασιασμό των επιχειρήσεων οι οποίες έκλειναν. Οι επιπτώσεις λοιπόν αυτής της φτωχοποίησης σε τοπικό επίπεδο ήταν εξαιρετικές. Ο Δήμος Παλλήνης δεν είχε κοινωνικές δομές. Εκείνη την περίοδο είχα την αρμοδιότητα της κοινωνικής πολιτικής και λόγω επιστημονικής ιδιότητας φρόντισα να δημιουργήσω τις μη θεσμοθετημένες δομές των κοινωνικών παντοπολίων, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό ανταλλακτήριο, κοινωνικό φροντιστήριο, ακόμη και τη διανομή των προϊόντων χωρίς μεσάζοντες που ξεκίνησε από την Παλλήνη σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που πήραν οι εθελοντές της Κατερίνης. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο κράτησε την κοινωνία μας όρθια. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια γενική επισήμανση ότι τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους, η αυτοδιοίκηση δημιούργησε ένα ανάχωμα στο σύνολό της μπρος σε αυτά που ζούσαμε σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα και οι συνθήκες βελτιώνονται, αλλά νομίζω και από το 2015 και μετά θεσμοθετήθηκαν αρκετά μέτρα τα οποία ενίσχυσαν το κοινωνικό κράτος, την έννοια της κοινωνικής προστασίας και τη βοήθεια που οφείλει το κράτος να δίνει προς τους οικονομικά αδύνατους. Ποια είναι η παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και ποιο είναι το μέχρι τώρα, η μέχρι τώρα δράση σας? Η παράταξή μας είναι μια καινούργια παράταξη. Ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και κάτι ως πρωτοβουλία πολιτών. Μαζευτήκαμε κάποιοι φίλοι και επισημάναμε κάποια κοινά πράγματα. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μια άλλη λογική, με μια άλλη φιλοσοφία, με μια άλλη προσέγγιση που θα θέτει το δημότη στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο όπως είναι σήμερα. Δημιουργήσαμε πρώτα την υποδομή της παράταξης, την ιδρυτική μας διακήρυξη, τις βασικές αρχές που θα πορευτεί η παράταξη, τον κανονισμό λειτουργίας της παράταξης και φτάσαμε στο τέλος του 2018 να προχωρήσουμε στην ανάδειξη του επικεφαλής της παράταξης, που ξέρετε αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί μέχρι σήμερα η αυτοδιοίκηση, επειδή ακριβώς είναι προσωποκεντρική, προχωράει μπροστά ένα πρόσωπο και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Είναι πολύ σημαντικό να θέτεις τα θεμέλια της συλλογικότητας στο ίδιο σου το σπίτι. Να συνθέτεις και να προχωράς στο ίδιο σου το σπίτι, γιατί αυτό το μοντέλο λειτουργίας θα εφαρμόσουμε και ως διοίκηση στο Δήμο Παλλήνης, που θα έχει ως πυρήνα τη συλλογικότητα, τη σύνθεση των απόψεων και τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Ο Κλεισθένης φέρνει μια αλλαγή που είναι πολύ σημαντική, που μαζί με άλλες φυσικά, το οποίο είναι η απλή αναλογική που ουσιαστικά καταργεί το μέχρι προσφάτως δημοκρατικό μοντέλο. Το ερώτημα είναι πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας από πλευράς της διοίκησης και πώς βλέπετε τις περιπτώσεις, τις πιθανότητες συνεργασιών. Η κατάσταση στο Δήμο Παλλήνης είναι νομίζω χαρακτηριστική των περισσότερων Δήμων ανά την επικράτεια της χώρας. Χαρακτηρίζεται από ένα παροχημένο μοντέλο διοίκησης που οδηγεί, αν θέλετε, και σε οικονομική αδιαφάνεια. Ένα παράδειγμα να αναφέρω είναι ότι οι οικονομικοί ισολογισμοί, που είναι θεσμική υποχρέωση των Δήμων να ψηφίζονται σε ετήσια βάση, δεν είχαν ψηφιστεί στο Δήμο μας για 7 ολόκληρα χρόνια. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την αλαζονική συμπεριφορά των δημάρχων, που δεν θεωρούν, επειδή είχαν μια πλασματική πλειοψηφία, ότι μπορούν να λογοδοτήσουν ή ότι έχουν την υποχρέωση να λογοδοτήσουν, ακόμη και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτή ήταν η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση. Πλασματικές πλειοψηφίες δημιουργούσαν καθεστωτικές και αλαζονικές συμπεριφορές και σήμερα όλο αυτό πάει να αλλάξει εξαιτίας του νέου εκλογικού συστήματος. Να αναφέρω και να θυμίσω ότι η απλή αναλογική ήταν μια διεκδίκηση
πολιτική διεκδίκηση, αν θέλετε, όλων των δημοκρατικών χώρων, των προοδευτικών χώρων, και ήταν και διεκδίκηση των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης για πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται λοιπόν σήμερα να ανατρέψει όλο αυτό το παροχημένο μοντέλο διοίκησης και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από την πρώτη Κυριακή. Να θυμίσω ότι με το προηγούμενο σύστημα οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγόταν στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη δεύτερη Κυριακή με ένα πλασματικό ποσοστό που ήταν το ποσοστό του Δημάρχου της δεύτερης Κυριακής. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζουν και τα όργανα διοίκησης. Αλλάζει και ο τρόπος λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου. Αλλάζει και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Δεν θα μπορεί να ψηφίζεται ένας προϋπολογισμός και να λέει η αντιπολίτευση ένα στήρο όχι. Θα πρέπει το στήρο όχι να τεκμηριώνεται, που σημαίνει ότι όλοι μαζί από κοινού θα μπούμε σε μια διαδικασία σύνθεσης των απόψεων. Ένα άλλο ουσιαστικό σημείο που έχει να κάνει και με την προεκλογική περίοδο και που δοκιμάζεται, αν θέλετε, αυτή την περίοδο, είναι τα τοπικά συμβούλια. Τα τοπικά συμβούλια μέσω του νόμου του Κλισθένη αποκτούν νέες αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων είναι περισσότερο ουσιαστικές, αν και σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν γνωμοδοτικές. Δίνει τη δυνατότητα ο Κλισθένης σε τοπικά συμβούλια να κατέρχονται στις εκλογές αποδεσμευμένα από παρατάξεις. Που σημαίνει τι? Ότι στη Δημοτική Ενότητα Παλίνης, μιλώντας για το Δήμο Παλίνης, ή στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, με βάση προγραμματικές κατευθύνσεις που σχετίζονται με αμιγώς καθαρά ζητήματα, θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε αυτόνομα ψηφοδέλτια, αυτόνομα με την έννοια της αποσύνδεσης των παρατάξεων. Εμείς λοιπόν το προσπαθήσαμε ως παράταξη αυτό. Το προσπαθήσαμε γιατί το πιστεύουμε. Είναι στον πυρήνα της αντίληψής μας η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Οι δήμαρχοι του παλιού όμως, και αυτή είναι η καθεστωτική αντίληψη και η παροχημένη αντίληψη της διοίκησης, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο, ανακοίνωναν κατά συρροή τα τοπικά τους ψηφοδέλτια, στηριζόμενοι στην αντίληψη ότι κατεβάζοντας παραταξιακό ψηφοδέλτιο για το τοπικό συμβούλιο, δείχνουμε και την ισχύ που έχουμε σε τοπικό επίπεδο, αφήνοντας στην άκρη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της αυτοδιοίκησης.